δεν έχουμε επηρεάσει την Ευρώπη, που ήταν το πρώτο του σχόλιο. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε οικουμενική, γιατί η ανάπτυξη ποτέ δεν είναι ουδέτερη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία για να αυξήσουμε τις ανισότητες. Εμείς θα μειώσουμε τις ανισότητες. Θέλουμε ανάπτυξη με δικαιοσύνη, ποιοτικά στοιχεία που η Νέα Δημοκρατία έχει περαστική σχέση με αυτά τα πράγματα. Άρα δεν διαφωνώ με πολλά που είπε, ότι πρέπει να έρθουν οι επενδύσεις, πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες, αλλά νομίζω ότι η δημοκρατία βασίζεται σε αντιπαράθεση προταγμάτων και πολιτικών σχεδίων. Οι οικουμενικές που είναι τόσο φαρδιές δεν βοηθάνε τη δημοκρατία. Ο κόσμος για να ψηφίζει πρέπει να έχει επιλογές. Αν είναι όλοι λένε το ίδιο, αυτό αδυνατίζει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να έχει επιλογές. Η επιλογή η δικιά μας είναι προς τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, μια δίκαιης ανάπτυξης και μια διαφορετικής ανάπτυξης. Αυτό είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει διαφορετικό σχέδιο που κατά εμένα, αυτοί δεν θα το βλέπουν έτσι προφανώς, θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ανισότητες, μεγαλύτερα προβλήματα, λιγότερα κοινωνικά αγαθά κτλ. Στο Brexit θα πάμε, αλλά πριν πάω στο Brexit θα πιαστώ από μια φράση σας και θα σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι είναι τα κόμματα τα οποία και οι προτάσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική, είναι ο κακός αυτός της Ευρώπης που στρέφει τον κόσμο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις? Είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα, είναι προφανές αυτό. Αλλά είναι μια Ευρώπη που έχει ξεχάσει να ακούει. Και έχουν ξεχάσει να ακούνε και οι δικοί μας κεντρώοι και σοσιαλδημοκράτες που κάνουν κριτική στο λαϊκισμό σε πολύ επιφανειακό επίπεδο. Βεβαίως υπάρχουν και εθνικιστές, λαϊκιστές και δεξιοί λαϊκιστές και λαϊκιστές που λένε χαζομάρες, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Αφήστε με να το πω. Η δεύτερη ανάγνωση είναι γιατί ο κόσμος ανησυχεί τόσο, έχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια για τις συντάξεις του, για την ασφάλεια της γειτονιάς του, που μπορεί να ακούει τα αυτιά, να ακούει το Φαράτζ ή τη Λεπέν. Αν δεν αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα, δηλαδή αν δεν έχεις μια ατζέντα για μισθούς, για συντάξεις, για το κοινωνικό κράτος, θα συνεχίζει ο λαϊκισμός. Άρα η Ευρώπη πρέπει να ακούσει. Δεν μπορεί να κάνει μια κριτική ότι ο Φαράτζ και ο Το Brexit μα γι' αυτό την Ευρώπη, το συνδέω με αυτό. Δηλαδή αν το μάθει, εγώ ανησύχησα όταν άκουσα δύο καθηγητές του κεντρώου χώρου, ο ένας είναι ο κύριος Βερέμης, δεν πειράζει να το πω, επειδή είναι αξιόλογος πανεπιστημιακός, μετά από το Brexit να λέει για τους λαϊκιστές ότι πρέπει να τους διώξουμε. Αυτό είναι ακριβώς το λάθος μήνυμα. Δεν πρέπει να ακούς τι λένε οι λαϊκιστές, πρέπει να δεις τι είναι αυτό που δημιουργεί το λαϊκισμό και ειδικά αυτό το δεξιόστροφο εθνικιστικό. Εγώ ανησυχήσα πάρα πολύ με το Brexit. Η καμπάνια ήταν άθλια. Αυτόν που υποστηρίζανε το. Είχε πολλά ρατσιστικά και ξενοφοβικά στοιχεία. Αλλά συγχρόνως ακούω. Βλέπω περιοχές που ψηφίσαν το Brexit που έχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα. Μεγάλες ανεργίες, μεγάλη εγκληματικότητα. Αν δεν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Ευρώπη και να πει σε αυτόν τον κόσμο ότι σας ακούω, ότι ακούω τον προβληματισμό σας, ακούω τις ανησυχίες σας, την ασφάλειά σας, δεν μπορεί να προδέψει αυτή η Ευρώπη. Άρα λέω στον κύριο Βερέμη, και συγγνώμη το προσωπικό, γιατί παίρνω καλύτερη εκδοχή αυτή της άποψης. Δεν παίρνω τη χειρότερη για να κάνω αχειράνθρωπο. Θα του έλεγα, μην κοιτάτε τι λένε οι λαϊκιστές, να κοιτάτε τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το λαϊκισμό. Και για να το συνδέσω με την πρώτη μου παρέμβαση σε αυτή την εκπομπή, στη δικιά σας, είναι ότι αν δεν υπάρχει μια αριστερά που δημιουργεί πολιτική λύση σε αυτά τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει την κρίση της πολιτικής, την αντιπροσώπευση. Ξέρετε κύριε Χαρίτο, υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που θεωρούνται δεν αντιπροσωπεύονται στο πολιτικό παιχνίδι. Θέλω να μείνουμε στο Brexit. Θα σας ρωτήσω για την αριστερά στο τέλος. Λοιπόν, το Brexit είναι αυτό όμως. Ότι οι άνθρωποι που ψηφίσαν το Brexit. Ορίστε. Το Brexit δεν ξέρω αν θα συμβεί και φαντάζομαι και εσείς κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις μέχρι το τέλος του δρόμου για να δούμε πού θα βγει. Αν και είμαι λίγο ανήσυχος για αυτό που λέτε. Ωστόσο, γιατί αυτό ότι βάζουμε τον κόσμο. Και θα το ρωτήσω συγκεκριμένα.
Λίγες μέρες μετά το Brexit είχαμε τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος βγήκε και μίλησε για την Πορτογαλία, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να χρειαστεί ένα νέο μνημόνιο και θα πρέπει να ακολουθήσει την σκλήρη δημοσιονομική πολιτική η οποία της είχε επιβληθεί. Μίλησε για την Ιταλία όταν ζήτησε κατανόηση και στήριξη για τα 40 δις που χρειάζεται να ρίξει στις τραπεζές του ο κύριος Ρέντσι, και διαστόματος όχι μόνο Σόιμπλε αλλά και Μέρκελ έγινε λόγος για το αν κάθε δύο χρόνια θα επαναχαράσουν. Έκανε και λίγο κριτική στον Γκάμπριελ που ήρθε εδώ πέρα και μας είπε μερικά πράγματα, το προσέξατε? Φαντάζομαι ότι ως τηλεθεατής, ως ακροατής, θα περίμενα μια διαφορετική γλώσσα από μια χώρα η οποία έχει πρωτοστατήσει για την ευρωπαϊκή λιτότητα την επομένη του Brexit. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι ο χώρος της πολιτικής. Εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που νομίζω, και νομίζω και το κόμμα μου δεν είναι έτσι, που λέει ότι κάνεις μια αριστερή κυβέρνηση και τελειώσανε. Αυτή η μάχη, τι είναι το μάθημα του Brexit, έχει ξυπνήσει πολλούς Βρετανούς. Είδατε ήδη και δηλώσεις ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη. Πρέπει να κινητοποιήσει μια πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης και τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Εγώ ένα από τους λόγους που πάντα ήμουνα υπέρ της ευρωπαϊκής λύσης, ήξερα ότι μια διάλυση της Ευρώπης δεν θα είναι κάτω από την ηγεμονία της αριστεράς, θα είναι κάτω από την ηγεμονία δεξιών, εθνικιστικών και ρατσιστικών δυνάμεων. Αυτό φάνηκε στη Βρετανία. Μπορεί να φανεί αύριο ή στη Γαλλία ή στην Πολωνία, που μπορεί να υπάρχει και εκεί δημοψηφίσματα. Άρα λέω, η πολιτική απάντηση σε αυτό που γίνεται, νομίζω το έθεσε πάρα πολύ καλά ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί προφανώς δεν μπορείς αμέσως μετά από μια τέτοια κρίση να πεις περισσότερη Ευρώπη, και είπε όχι περισσότερη Ευρώπη αλλά καλύτερη Ευρώπη, ποιοτικότερη Ευρώπη, δημοκρατικότερη Ευρώπη, πιο κοινωνική Ευρώπη. Νομίζω δεν ξέρω αν θα συμβεί και πότε θα συμβεί αυτό. Ωστόσο, επειδή σας άκουσα πριν να εκδηλώνατε την ανησυχία σας για το τι θα μπορούσε να σημάνει το Brexit, και είχα διαβάσει και μια δήλωσή σας την προηγούμενη εβδομάδα, όπου το βλέπετε λίγο, περιγράφατε ως θολό το οποίο διαγράφεται οικονομικά πλέον. Το φοβάστε το Brexit σε σχέση με την ελληνική οικονομία? Το φοβάμαι σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία. Δηλαδή, το φοβάμαι ότι μπορεί να ξαναμπεί θέμα για το ευρώ γενικότερο, όχι σε σχέση με Brexit και αυτό που ακούγεται, με σχέση με το πυρήνα. Αν αυτή η Ευρώπη έχει τη δύναμη όχι να κάνει περισσότερο Ευρώπη, αλλά να κάνει την πιο κοινωνική Ευρώπη. Αλλά έχει την ικανότητα να ακούσει τους πολίτες. Κάτι λένε αυτοί οι πολίτες. Όταν οι πολίτες πάνε σε τόσο μαζικά και ψηφίζουν πάντα εναντίον των ελίτ, οι ελίτ, αν δεν ακούσουν, θα πρέπει να περιμένουν άσχημες εξελίξεις. Η αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές δεν έχει δυσκολέψει το επενδυτικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή? Να δούμε που θα κατασταλάξει αυτό το πράγμα. Τον κόσμο. Αυτό δεν δυσκολεύει και τις όποια επιχειρήματα από πλευρά σας? Άμα με ρωτάτε, άμα πάμε σε μια καινούρια παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, άμα αυτό θα περάσει στην Ελλάδα, η απάντηση είναι ναι. Αλλά γιατί να περιμένουμε αυτό και να μην αντιδράσουμε θετικά και να δούμε ως Ευρωπαίοι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το εμπόδιο του Brexit και αυτό σε καλό. Αυτή είναι η πολιτική. Πάντως δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω πραγματικά το σχολείο σας. Η Βρετανία γνωστοποίησε σήμερα ότι όποια ξένη εταιρεία θέλει να διατηρήσει ή να φέρει την έδρα της στο City του Λονδίνου, στο Λονδίνο, 15% θα είναι η φορολογία. Δεν το είπα ακριβώς αυτό. Όσπορν είπε ότι εγώ υπό συνθήκες μπορεί να μειώσω αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Επιθετική πολιτική. Αυτό όμως δείχνει όμως το αδιέξοδο. Γιατί θα σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 30 φτάσαμε εκεί που φτάσαμε με τους πολέμους, με ανταγωνιστικές υποτιμήσεις που μια χώρα προς μεθυκισμούς. Τώρα να μην φτάσουμε σε παρόμοιες καταστάσεις με ανταγωνιστικές μειώσεις των φόρων. Η μείωση του φόρου με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κερδίζουν όλοι. Κάποιος εγώ κερδίζω και εσείς χάνετε. Ενώ άμα εσείς επενδύσετε σε τεχνολογία και επενδύσω και εγώ σε τεχνολογία, κερδίζουμε και οι δύο. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ενώ αν είμαστε σε εθνική συρρήκνωση και το κάθε κράτος μόνο του, μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, μια σύντομη απάντηση παρακαλώ. Θα μας επηρεάσει το Brexit σε ό,τι αφορά το δανεισμό μας μέσα από τα κρατικά ομόλογα?
αυτό που θα μας επηρεάσει εμάς θα το ξέρουμε. Εμείς δεν μπαίνουμε στην αγορά. Δηλαδή αυτή η ερώτηση είναι για μετά το 18 ή μετά από το 17. Αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουν. Πότε θα γυρίσουμε στις αγορές θα το δούμε μετά από 6 μήνες. Και, άρα τώρα είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή αυτή την ερώτηση πρέπει να με καλέσετε το Γενάρη. Θα έχετε μια πιο σαφή εικόνα μέχρι την περίοδο θα μπούμε και στη νομισματική χαλάρωση μετά που επέστρεψε και το waiver, και αυτό είναι μια αντιστάθμισμα στα εφησιακά μέτρα που πήραμε. Θα δούμε και τι θα γίνει με τις αποφάσεις του Ντράγκη. Πάντως ζούμε σε ενδιαφέρουσες στιγμές. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, τελευταία ερώτηση, όσο πιο σύντομος μπορείτε, είστε χαρούμενος, είστε περήφανος, είστε ok με τον εαυτό σας για τη συμφωνία την οποία έχετε φέρει? Είμαι προβληματισμένος γιατί ξέρω ότι ήταν μια δύσκολη συμφωνία για τον ελληνικό λαό. Είμαι προβληματισμένος γιατί πάντα ο αριστερός έχει το ερώτημα που μπαίνει αν αυτό ένα συμβασμός μπορεί να ενσωματωθεί σε μια στρατηγική που είναι υπέρ τους ανθρώπους που εσύ θέλεις να αντιπροσωπεύσεις. Άρα ποτέ δεν θα ήμουν χαρούμενος όταν βλέπω τι τραβάει ο ελληνικός λαός. Αυτό που έχω πιο ξεκάθαρο στο μυαλό μου είναι ότι στις δύσκολες στιγμές ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν μπορώ. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί κάποτε να φτάσει και να μην μπορεί να συνεχίσεις. Αλλά νομίζω ότι η αριστερά πρέπει σε κάθε δυσκολία να μπορεί να έχει πολιτικές αυτές που ενσωματώνουν τις δυσκολίες σε μια εναλλακτική στρατηγική. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Φαντάζομαι αυτό περιμένει να δει και ο κόσμος και να το ακούσει. Κύριε Τσακαλώτε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας, για την παρουσία σας απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι.